Θεοδωρίδου για όμικρον. Ο εμβολιασμός παραμένει ασπίδα προστασίας. Αγριεύει η κοντραρόδης κράτσα Θεόδωρου Γαλιατσάτου για το 6ο Δημοτικό Γαρίτσας. Ανοίγει τη Γερκόπορτα σε ιδιωτικά συμφέροντα, λέει ο Γαλιατσάτος. Πολεοδομία. Έχουμε ειδοποιήσει τους ιδιοκτήτες των παλαιών κτηρίων. Ιατρικός Σύλλογος για απεργία εργαστηριακών γιατρών. Θα υπάρξουν και νέες κινητοποιήσεις. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ ξεκινάμε μόλις τώρα. Θα είμαστε μαζί έως τις 10 περίπου με τις βασικές ειδήσεις της τοπικής μας ειδησιογραφίας. Και όχι μόνο. Με κέντρα τα οποία συνθέτουν το ειδησιογραφικό κλίμα της ημέρας. Η πανδημία είναι το μεγάλο θέμα, το μεγάλο ζήτημα και το μεγάλο στίχημα της ανθρωπότητας, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα με τις μεταλλάξεις του κορονοϊού. Και τα στοιχεία της ημέρας θα τα δούμε αμέσως, τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ, στο πρώτο ρεπορτάζ. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 6.677, εκ των οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχου στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται σε 931.183, εκ των οποίων 50,6% είναι άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 117 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό και 2.621 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 104, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 18.067 θάνατοι. Το 95,4% έχει υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 657, 60,1% άνδρες. Η διάμεση ηλικία τους είναι 64 έτη. Το 80,8% έχει υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 526, 80,6% είναι ανεμβολίαστοι. Οι μερικώς εμβολιασμένοι και 131, 19,94% είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξελιχθεί από τις ΜΕΘ 3.504 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της Επικράτειας είναι 415 και ο μέσος όρος εισαγωγών του 7 ημέρου είναι 466 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία θανόντων είναι 78 έτη. Το τελευταίο 24ωρο έγιναν 96.315 διαγνωστικά τεστ. Συγκεκριμένα διενεργήθηκαν 6.763 μοριακά PCR τεστ και 89.552 rapid. Από τα συνολικά 6.677 κρούσματα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ, τα 1.679 εντοπίστηκαν στην Αττική, 1.135 καταγράφηκαν στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλία μετρά 482, ενώ στην Αχαΐα εντοπίστηκαν 219 κρούσματα. Στα Ιόνια νησιά η κατανομή των κρούσματων έχει ως εξής: Κέρκυρα 91, Κεφαλονιά 10 νέα κρούσματα, Ζάκυνθος 15, Λευκάδα 4 νέες μολύνσεις. Το τελευταίο 24ωρο και σύμφωνα με τα στοιχεία της γεωγραφικής κατανομής του ΕΟΔΗ στην Ήπειρο, βεβαιώθηκαν 186 νέα κρούσματα, με τα περισσότερα να προέρχονται σταθερά από τον ομό Ιωαννίνων, αλλά και την Άρτα και την Πρέβεζα να έχουν υψηλούς αριθμούς. Η κατανομή των κρούσματων έχει ως εξής: Νομός Ιωαννίνων 86, Νομός Πρέβεζα 40, Νομός Θεσπρωτείας 20, Νομός Άρτα 40. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία που αφορούν την μετάλλαξη όμικρον είναι πραγματικά, θα λέει κανείς, πολύ σοβαρά και ταυτόχρονα πολύ ανησυχητικά. Έχουμε όμως ένα όπλο, φαίνεται, και είναι το εμβόλιο. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το πόσο αποτελεσματικά είναι τα εμβόλια στη νέα μετάλλαξη του ιού. Έχουμε απόψεις οι οποίες διείστανται, αλλά και απόψεις οι οποίες μάλλον δημιουργούν ένα πιο αισιόδοξο κλίμα ότι ναι, αντέχει σε μια επίθεση στον οργανισμό του κορονοϊού ο οργανισμός με τα αντισώματα που έχει δημιουργήσει από τον εμβολιασμό. Είναι το μεγάλο στοίχημα, κακά τα ψέματα. Πάμε να δούμε τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και τα στοιχεία τα οποία λένε και οι υπεύθυνοι του εμβολιασμού στη χώρα μας, στο ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Ο εμβολιασμός, παρά την ενδεχόμενη μείωση της αποτελεσματικότητας λόγω της μετάλλαξης όμικρον, εξακολουθεί να αποτελεί ασπίδα προστασίας, τόνισε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την πορεία του εμβολιασμού στην Ελλάδα. Βιώνουμε μια κατάσταση που ήταν αναμενόμενη. Μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη διάθεση εμβολίων σε χώρες με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, τόνισε, έχοντας εμφατικά υπογραμμίσει ότι το Α και το Ω είναι η ψυχραιμία.
Αναφερόμενοι στη μετάλλαξη όμικρον, είπε ότι το ιδιαίτερο σε αυτή την περίπτωση είναι ο μεγάλος αριθμός των μεταλλάξεων που εμφανίζει στο γονίδιο της πρωτεΐνης της ακίδας που χρησιμοποιεί ο ιός για να εισβάλλει στον οργανισμό, συμπληρώνοντας ότι οι προβληματισμοί είναι αρκετοί και χρειάζεται χρόνος για τις απαντήσεις. Συνέχισε λέγοντας ότι δεν είναι γνωστό σε αυτή τη φάση πόσο μεταδοτικός είναι ο ιός, είναι όμως πιθανόν η μεταδοτικότητα να είναι αυξημένη. Πρόσθεσε δε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα αν η εν λόγω νέα μετάλλαξη προκαλεί βαρύτερη νόσο, αναφέροντας ότι βάσει των όσων γνωρίζουμε από τις λοιμώξεις στην Νότια Αφρική, τα συμπτώματα ήταν ήπια με κακουχίες και μυαλγίες. Ωστόσο, στους ασθενείς που καταγράφηκαν ήταν και νεαροί. Έχει αυξηθεί ο φόβος ότι μπορεί τα εμβόλια να είναι αναποτελεσματικά. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αναμένονται λοιμώξεις και σε εμβολιασμένους, αλλά το πρόβλημα αναμένεται να είναι μικρό, είπε και τόνισε. Η εμφάνιση της όμικρον μας υπαγορεύει εντατικοποίηση των εμβολιασμών και τήρηση όλων των μέτρων πρόληψης της διασποράς του ιού. Αναφερόμενος στον εμβολιασμό παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών, είπε: «Η μελέτη αποτελεσματικότητας έδειξε ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ήπιες». Ερωτηθεί στα σχετικά, είπε: «Μέχρι να έρθουν τα εμβόλια, θα έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία για να τεκμηριώσουμε την άποψή μας για τον εμβολιασμό των παιδιών». Ενώ ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είπε ότι η πρώτη παραλαβή των εμβολίων από τη Pfizer αναμένεται για μετά τις 20 Δεκεμβρίου. «Μπορεί να είναι η παραλλαγή που φοβόμασταν», δηλώνει ο Πίτερ Πίοτ, επιστημονικός σύμβουλος της Προέδρου της Κομισιόν για τη διαχείριση της πανδημίας. «Θα χρειαστούν κάποιες εβδομάδες για να σιγουρευτούμε». Ο Δ. Πίοτ τονίζει τη σημασία της προληπτικής δράσης. «Προτιμώ να κατηγορηθούμε ότι υπερβάλαμε παρά ότι αργήσαμε να αντιδράσουμε», σημειώνει. «Αν η παραλλαγή όντως δεν ανταποκρίνεται στα εμβόλια, τότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα», προειδοποιεί ο κορυφαίος ιολόγος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, αν επιβεβαιωθεί το αρνητικό αυτό σενάριο, θα χρειαστούν 3 μήνες για να είναι έτοιμα τα εμβόλια δεύτερης γενιάς που θα μπορούν να αντιμετωπίζουν την Β1.1.529. Μετά όμως υπάρχει και το ζήτημα της αναγκαίας κλιμάκωσης της παραγωγής, καταλήγει. Προς το παρόν, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να κερδιθεί πολύτιμος χρόνος με την αποφυγή της διασποράς του νέου στελέχους. Για την Ελλάδα, η είσοδος στη χώρα επισκεπτών από Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Λεσότο, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Εσουατίνη, Ζάμπια και Μαλάουι επιτρέπεται μόνο με ειδική άδεια από τις κατατόπους προξενικές αρχές και αρνητικό μοριακό έλεγχο PCR. Κατά την είσοδο στη χώρα γίνεται και rapid test, ενώ επιβάλλεται καραντίνα 10 ημερών, η οποία λύγει κατόπιν νέου αρνητικού μοριακού ελέγχου. Είναι πάντως μεγάλο το θέμα και δεν χρειάζονται βιαστικές αντιλήψεις και κυρίως πεπιθήσεις. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και όλοι περιμένουμε με αγωνία τα συμπεράσματα των ειδικών επιστημόνων. Πάντως το φοβικό κλίμα καλά κρατεί και σε παγκόσμιο επίπεδο, εξαιτίας αυτού είχαμε και πτώσεις στα διεθνή χρηματιστήρια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι σχετικό με την υπόθεση του κορονοϊού, κάτι το οποίο εξελίσσεται σε τοπικό επίπεδο. Πρόκειται για τους εργαστηριακούς γιατρούς του τέστην, τους μικροβιολόγους, οι οποίοι με ένα δρυμή κατηγορό απέναντι στην κυβέρνηση προχωρούν σε πάυση των εργαστηριακών πράξεών τους, καθώς διαμαρτύρονται με αυτόν τον τρόπο για τις περικοπές που επιβάλλει ο ΕΟΔΗ στην αμοιβή τους. Είναι μεγάλο το θέμα και αναζητήσαμε τον πρόεδρο των γιατρών της Κέρκυρας, τον κύριο Δημήτρη Καλούδη. Εξηγεί στο τι, το πώς και το γιατί. Απεργία πραγματοποιούν από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου οι ιδιώτες εργαστηριακοί γιατροί στη χώρα. Στην απεργία έχουν δηλώσει τη στήριξή τους οι ιατρικοί σύλλογοι όλων των ομών, αντιδρώντας τη μείωση των τιμών του κρατικού τιμολογίου μέσω σταθμικά κατά 45% στην υποχρεωτική μηνιαία έκπτωση βάση τζίρου, που σε ένα μεσαίο εργαστήριο μπορεί να φτάνει το 20-30% και στο μέτρο του clawback, το οποίο χαρακτηρίζουν δυσβάστακτο, καθώς προβλέπει την υποχρεωτική επιστροφή του 44% της αμοιβής για τις ήδη εκτελεσμένες εξετάσεις. Όπως επισημαίνουν, με το έργο που προσφέρουν συμβάλλουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και καλούν και άλλους φορείς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις τους. Ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας, μετά τη σύσκεψη των εργαστηριακών ιατρών του ιδιωτικού διαγνωστικού τομέα στην Κέρκυρα, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου, στηρίζει τις κινητοποιήσεις τους που εξαγγέλθηκαν για το διάστημα 29 Νοεμβρίου-3 Δεκεμβρίου 2021 λόγω των άδικων και υπερβολικών άμεσων και έμεσων περικοπών που επιβάλλει ο ΕΟΠΗ στις αμοιβές των εργαστηρίων. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας, κ. Δημήτρης Καλούδης, μιλώντας στην κάμερα του Start, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο περαιτέρω κινητοποιήσεων. Ο Ιατρικός Σύλλογος της Κέρκυρας στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εργαστηριακών γιατρών, οι οποίες γίνονται με αίτημα την κατάργηση του clawback. Ζητώ την κατανόηση από τον κόσμο, ο οποίος
θα έπρεπε να κάνει αυτή τη βδομάδα τις εξετάσεις τους. Η απεργία είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή. Πιστεύουμε ότι το άδικο μέτρο του clawback πρέπει να καταργηθεί και καταργώντας αυτό το μέτρο εξασφαλίζουμε συγχρόνως και την ποιότητα των εξετάσεων των οποίων παρέχουμε στον κόσμο, αλλά και τη δική μας επιβίωση σαν εργαστηριακοί γιατροί. Δυστυχώς, με αυτό την αναγκαστική επιστροφή χρημάτων, όπως λέγεται στα ελληνικά, και την υποχρεωτική έκπτωση την οποία παρέχουμε στον ΕΟΠΗ, τα εργαστήρια πλέον είναι ζημιογόνα και δεν βγαίνουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, να πέφτει η ποιότητα των εκτελούμενων εξετάσεων. Τώρα, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας, τι πρόκειται να γίνει από εκεί και πέρα? Θα υπάρχει και συνέχεια των κινητοποιήσεων. Αυτό είναι μια προειδοποιητική απεργία για να δείξουμε στο Υπουργείο ότι πλέον είμαστε ενωμένοι, ότι έχουμε πάρει πάρα πολύ σοβαρά το θέμα των απεργιών και θα συνεχίσουμε μετά ίσως με διαφορετικό τρόπο τις κινητοποιήσεις μας, το οποίο μπορεί να είναι είτε επίσκεση προς τον ΕΟΠΗ, δηλαδή να μην δεχόμαστε πλέον να εκτελούμε εντολές του ΕΟΠΗ στα ιατρία μας, ή συνέχιση της απεργίας. Αυτό θα το δούμε την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, στις εκλογές τώρα του Δικαιωρικού Συλλόγου της Κέρκυρας σταθούμε σε κάτι το οποίο και χθες σας αναφέραμε στοιχεία, τώρα δούμε περισσότερα δεδομένα. Ο κύριος Γιάννης Κοντός επικράτησε του αντιπάλου του Γιώργου Καλούδη στην εκλογική αναμέτρηση για την θέση του Προέδρου του Δικαιωρικού Συλλόγου της Κέρκυρας. Ο κύριος Κοντός έλαβε 121 ψήφους, 118 ο κύριος Γιώργος Καλούδης. Ο κύριος Κοντός μίλησε σήμερα το μεσημέρι στην Ιρόλελα, στην μεσημερινή ενημερωτική εκπομπή του ΣΤΑΡΤ. Για την νίκη του στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου μίλησε στο ΣΤΑΡΤ ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της ΔΕΕΠ Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας και νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Γιάννης Κοντός στην εκπομπή Πρώτο Βήμα και στην Ιρολέλα. Πραγματικά δεν σας κρύβω ότι και πρόταση στον προεκλογικό μου αγώνα, αλλά και αυτό το οποίο λέω είναι ότι ο Δικηγορικός Συλλόγος θα πρέπει πλέον να παίξει έναν πιο ενεργό, εμφανή και δραστικό ρόλο μέσα στην κοινωνία. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη κοινωνική παρουσία, θα πρέπει να ανοιχτεί σε κοινωνικές δράσεις, θα πρέπει να ανοιχτεί σε επιμορφωτικές δράσεις, θα πρέπει να εκφέρει γνώμη σε ζητήματα τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να κατευθύνει την κοινωνία, αλλά και αυτό που είναι ο βασικός του ρόλος ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δηλαδή να είναι σύμβουλος του κράτους εκεί που χρειάζεται, αλλά και του λαού και του κόσμου. Αυτό λοιπόν το ρόλο σκοπεύουμε να καλλιεργήσουμε στο μέλλον και βέβαια μέλημά μας θα είναι, το οποίο είναι και το πρώτιστο, να μπορέσουμε μέσα από διεκδίκηση, μέσα από διαπραγμάτευση, μέσα από επιμονή, μέσα από εργασία, συλλογική και με ομόνοια και με συζήτηση και με διάλογο και με δημοκρατικότητα, να μπορέσουμε να πετύχουμε για όλους τους συναδέλφους μια καλύτερη καθημερινότητα σε ομολογουμένως πολύ δύσκολες συνθήκες. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος ανοιχτός στο διάλογο, στη συζήτηση, με ανθρώπους που ακόμη μπορεί να έχουμε διαφορετικές πεπιθήσεις. Είμαι βέβαιος, εφόσον ανήκουμε στον ίδιο κλάδο, στην ίδια συνωμοταξία, ότι μπορούμε όλοι μας να αναγνωρίσουμε τις βασικές ανάγκες και προτεραιότητες του κλάδου αυτού. Είμαι βέβαιος ότι με τους συναδέλφους θα μπορέσουμε να βρούμε μία άκρη ως προς την προτεραιοποίηση των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και των στόχων που πρέπει να βάλουμε. Κυρίες και κύριοι, χθες βρέθηκε στην Κέρκυρα ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο υποψήφιος πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ. Ο Ανδρέας Λοβέρδος μίλησε σε μία συγκέντρωση μελών και στελεχών και φίλων του κινήματος αλλαγής που έγινε στο χώρο του επιμελητηρίου της Κέρκυρας. Πάμε να δούμε περισσότερα και από όσα υπόθηκαν στο ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Κι όμως, όταν τους αφήνεις να σε λαϊλατούν και από τα δεξιά και από τα αριστερά, να βλέπεις τα στελέχη σου υπουργούς στο ένα και στο άλλο κόμμα, λες όχι, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και πρέπει να κάνουμε, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή, αυτά που σας εισηγούμε. Και για να τα κάνουμε όλα αυτά, για να γίνει τι? Για να γίνει τι? Καταρχάς, λέγοντας αυτά τα πράγματα, μετατοπίζεται η πολιτική μας θέση. Δεν είναι μόνο οι ποινικοί κώδικες. Την ημέρα που η κυβέρνηση χαρακτήρισε την Τουρκία μια χώρα ασφαλή, το Πασόκ βγήκε και το ΚΙΝΑΛ βγήκε και το κατήγγειλε αυτό. Έχει τεράστια συνέπεια για την ροή της μετανάστευσης η θέση της κυβέρνησης και ήταν αρνητική η θέση δική μας. Όταν χαρακτηρίζεις την Τουρκία ασφαλή χώρα, σημαίνει ότι οι αιτήσεις για παροχή ασύλου μπορεί να γίνονται εκεί.
Ένα και να έρχονται εδώ. Θα μου πεις και με το που τη χαρακτήρισες τέλειωσε. Όχι. Αλλά έκανες μια προσπάθεια. Βάζεις ένα πετραδάκι. Απευθύνεσαι στους υπολείπους Ευρωπαίους και τους λες ότι γιατί να ζητάνε άσυλο στην Ελλάδα. Είδατε την οδηγία Μηταράκη που την πήρε πίσω. Που λέγανε να φεύγουν από όλη τη χώρα και να πηγαίνουν στα νησιά και στις παραμεθόριες περιοχές να ζητάνε εκεί άσυλο. Με το που σηκώθηκε κατά κραυγή τα πήρε πίσω. Ξέρετε ότι σε όλη την Παραμεθόριο, την Ανατολική, Χερσαία και των Νήσων ζητάνε οι άνθρωποι εξηγήσεις από τη Νέα Δημοκρατία γιατί κάνει τεράστια στρατόπεδα. Ενώ υποτίθεται ότι λέει ότι εκεί θα έχουμε μόνο χώρους υποδοχής και ταυτοποίησης. Λοιπόν, η θέση της παράταξης θα σκληρύνει. Πρέπει να σκληρύνει. Οι Δανείοι και οι Νορβηγοί είναι οδηγός οι σοσιαλδημοκράτες. Είναι κυβέρνηση τώρα. Γιατί ακούσανε τους λαούς τους. Εμείς δεν ακούμε το λαό μας. Ο λαός μας μας ζητάει προστασία. Και δεν ακούει στα λόγια μας ένα κόμμα που είναι κοντά του. Αλλά πέρα και από αυτά, υπάρχει ένα κέντρο της πολιτικής. Αυτά δεν είναι το κέντρο της πολιτικής. Είναι βαριά πολιτικά θέματα, αλλά δεν είναι το κέντρο της πολιτικής. Το κέντρο της πολιτικής είναι το εισόδημα των οικογενειών. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε το επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με το σχέδιο αστικής οργάνωσης της Κέρκυρας. Ένα θέμα ενδιαφέρον θα λέγει κανείς, καθώς σήμερα είχαμε στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης Κέρκυρας μια μεγάλη και ενδιαφέρουσα σύσκεψη, την οποία συγκάλεσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ο κύριος Νίκος Καλόγερος. Η κωδική ονομασία είναι ΣΒΑΚ και μιλήσαμε και με τον πρόεδρο των κατοίκων της παλιάς πόλης, τον κύριο Νίκο Ολύμπιο, ο οποίος παραβρέθηκε. Περισσότερα στο ρεπορτάζ Σοφίας Καρύδη. Να πάρει όλα τα δεδομένα με την καλή συνεργασία που θα έχουμε οι φορείς με το Δήμο, ο Δήμος με τους φορείς και όλα αυτά τα δεδομένα τα δώσουμε προς το μελετητή για να βγει ένα πολύ καλό και σωστό συμπέρασμα. Άρα προαπαιτούμενο για μένα και θα το επιμείνω αυτό είναι η καλή συνεργασία με όλους. Εάν δεν υπάρχει καλή συνεργασία και καλή πρόθεση δεν θα πετύχουμε απολύτως τίποτα. Ξεκίνησε σήμερα η πρώτη δημόσια διαβούλευση με αντικείμενο το περιεχόμενο του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας ΣΒΑΚ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Λόγω των μέτρων κατά του COVID-19, η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε διαζώσεις για τους εκπροσώπους φορέων στο Δημοτικό Θέατρο με παράλληλη δυνατότητα συμμετοχής και διαδικτυακά τόσο για τους φορείς όσο και για τους πολίτες. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη αρχές όπως είναι η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αποφάσεων, η ολιστική προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής, καθώς και η συνεχής αξιολόγηση των παρεμβάσεων. Βασικό κριτήριο για την εκπόνηση του σχεδίου είναι η ικανοποίηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών μετακίνησης, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα και εν προκειμένου στην πόλη της Κέρκυρας. Τα ΣΒΑΚ διαφοροποιούνται από τις συνήθεις μελέτες μακροχρόνιου ή βραχυχρόνιου συγκοινωνιακού σχεδιασμού, αλλά και τις μελέτες διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης. Οι σημαντικότερες διαφορές των ΣΒΑΚ από τις άλλες μελέτες είναι κατά βάση ακόλουθες. Είναι από μήνες τώρα το οποίο επεξεργάζονται στο Δήμο, οι υπηρεσίες του Δήμου, μαζί με τον μελετητή, ο οποίος έχει οριστεί να διεκπαιρώσει αυτό το σχέδιο. Το σχέδιο αυτό είναι σημαντικό για τη λειτουργία μιας πόλης. Δεν επεξεργάζεται μόνο το κυκλοφοριακό και τις θέσεις στάθμευσης, αλλά συνολικά τη συμπεριφορά του συστήματος της πόλης από την, όχι μόνο της παλιάς πόλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής που είναι μέχρι τα κανάλια, μέχρι Αλεπού κτλ. Είναι ένα σημαντικό έργο. Ελπίζουμε ότι θα υλοποιηθεί και δεν θα μείνει στα χαρτιά. Είναι η αρχή τώρα. Ζητήσανε από εμάς τους φορείς να καταθέσουμε τις θέσεις μας. Ήδη οι θέσεις μας έχουν κατατεθεί από τον Ιανουάριο του 20 στην πρώτη συνάντησή μας που είχαμε με την κυρία Δήμαρχο. Και είναι αυτές οι θέσεις, είναι οι αρχές επί των οποίων πρέπει να στηριχθεί μια μελέτη όπως αυτή είναι του ΣΒΑΚ. Ελπίζουμε τώρα για να μένουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Εσείς ως μόνιμος κάτοικος της παλιάς πόλης θα είχατε κάτι να προτείνετε, έχετε κάτι να προτείνετε στη σημερινή? Ναι, αυτό που θα προτείνουμε εκτός από τις θέσεις μας είναι ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απόψεις των κατοίκων
κύρια των κατοίκων, οι οποίοι είναι οι κύριοι χρήστες του μνημείου. Είναι και οι υπόλοιποι, αλλά το κυριότερο στοιχείο της πόλης είναι οι κάτοικοι. Και θέτουμε τις αρχές, οι οποίες είναι οι κόκκινες γραμμές του Συλλόγου και των κατοίκων, επί των οποίων πρέπει να στηριχτεί αυτή η μελέτη. Εάν είναι να στηριχτεί αόριστα επί γενικών θεωριών και αρχών, τότε δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα και δεν θα γίνει όχι μόνο αποδεκτή, δεν θα είναι εφαρμόσιμη η λύση που θα προτείνει στο τέλος για την πόλη μας. Γι' αυτό θα επιμείνουμε ότι πρέπει να συμφωνηθούν οι αρχές επί των οποίων θα στηριχτεί αυτή η μελέτη. Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην πόλη της Κέρκυρας. Αυτό είναι και το οποίο θα το συζητάμε. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter. Ανδρικά και γυναικεία. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα. Μαντζάρου 26 και πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Σκέφτεστε θέρμανση με το εξοικονομώ αυτονομώ? Επιλέξτε τον ηγέτη στις αντλίες θερμότητας. Daikin Altherma. Η έξυπνη επιλογή. Μέγιστη οικονομία, αθόρυβη λειτουργία και τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον. Daikin, παγκόσμιος ηγέτης στο ιδανικό κλίμα. Πιστοποιημένος συνεργάτης Daikin στην Κέρκυρα, Ζυγός Αβετέ. Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 41 Σολάρι. Αρχοντικές κερκυραϊκές δημιουργίες. Γεύσεις που κουβαλάνε μια ιστορία αιώνων. Ο Πέτρος Δαρμανής κρατάει την παράδοση του τόπου μας. Με τις καλύτερες πρώτες ύλες και πολλή φροντίδα παράγει σαλάδο κλασικό και άπαχο, νούμπουλο, παντσέτα, λουκάνικα μοσχαρίσια και χοιρινά, σουτζούκι από σπιτική αρμένικη συνταγή. Γεύσεις από παλιά στο κερκυραϊκό παραδοσιακό εργαστήρι αλατικών Πέτρος Δαρμανής. Θα τα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ και στην Νικολάου Βεντούρα 20, στο δρόμο από Σολάρι προς Κεφαλομάντουκο. Και τώρα σας παρουσιάζουμε το νέο μας προϊόν Παστρόκιο Τσικέρκυρας. Δεν είναι για όλους, είναι μόνο για μερακλείδες. Σκιαδόπουλος. Αναβαθμίστε την αισθητική του χώρου σας. Δημιουργήστε το τέλειο περιβάλλον με συστήματα εσωτερικής σκίασης. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κουρτινόβεργες, πόμολα, πομολάκια, διακοσμητικά είδη. Δονάτο Δημουλίτσα 43, Κέρκυρα. Σκιαδόπουλος, η πρώτη σας επιλογή. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Καθημερινά εκατοντάδες θύματα διαρρήξουν και κλοπών. Με σύστημα ασφαλείας Steel, αυτό θα ήταν ένα απίθανο σενάριο. Steel Security. Προστατεύουμε και ασφαλίζουμε το χώρο σας με συνέπεια και επαγγελματισμό από το 2003. Εξυπηρετούμε δεκάδες εγκαταστάσεις στην Κέρκυρα. Με σύγχρονα συστήματα συναγερμού και καμερών ασφαλείας που προστατεύουν και επιτηρούν 24 ώρες το 24ωρο. Διαθέτουμε τεχνογνωσία, εμπειρία και εχεμήθεια σε κάθε μας έργο. Με ειδική άδεια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έχεις Steel, έχεις ασφάλεια. www.steelsecurity.gr. Χρόνια πολλά! Θα στολίσουμε το δέντρο με τις αγάπης τα στολίδια και στα κάρβουνα θα βάλω τα πιο νόστιμα κοψίδια. Κι αφού φάμε κι αφού πιούμε και τα καλάντα θα πούμε, συντροφιά όλη παρέα, στου Θεό χάρη είναι ωραία. Όλα πολλά! Χρειάζεσαι ηλεκτρολόγο για νέο έργο, για ανακαίνιση, για βλάβη? Τον χρειάζεσαι τώρα, φίλε πελάτη. Ο Σύλλογος Ηλεκτρολόγων Κέρκυρας ενημερώνει. Μην εμπιστεύεστε άτομα που δεν σας επιδεικνύουν την ηλεκτρολογική τους άδεια. Θεωρήσε συνυπεύθυνος. Αν σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, η σίγουρη και ασφαλής εργασία, μην ψάχνεις άλλο. Μην ψάχνεις αλλού. Και θυμήσου, εμείς οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι δεν παίζουμε με τις ζωές σας και τις ζωές των παιδιών σας. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 266 10 25 567. Δώσαμε τις εξετάσεις μας στην ποιότητα και πετύχαμε.
Δώσαμε τις εξετάσεις μας στις τιμές και πετύχαμε. Το Κερκυραϊκό Χρώμα και ο Σπύρος Κιαδόπουλος δίνουν καθημερινά απίστευτες προσφορές. Τώρα στην κρίση, το Κερκυραϊκό Χρώμα είναι το συμφέρον σας. Νέα εβδομάδα μεγάλων προσφορών στα Σίνκα. Από 25 έως 30 Νοεμβρίου θα βρεις Ρίο Μαρετόνι, διπλές και τριπλές συσκευασίες και οι τονοσαλάτες 30% φθηνότερα. Όλα τα Pampers Premium Care και Pampers Punch και όλα τα Pampers Μορομάντιλα στη μισή τιμή. Τένα Lady and Men και τένα Punch Πάνες Ακράτειας στη μισή τιμή. Όλα τα ζεύα χαρτιά υγείας στη μισή τιμή. Μαζί κερδίζουμε περισσότερο. Σίνκα. Εμπόριο Τζέκας. Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Από τα φυσικά δομικά και αδρανή μέχρι βότσαλα, πέτρες, τούβλα και φυσικά πετρώματα. Μπαρμπεκιού, φούρνους και τζάκια. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς κτημάτων. Αγοράζουμε ελαιόδεντρα και άλλα δέντρα 100 ευρώ το κομμάτι. Πώληση καυσόξυλων ελιάς για τζάκια, ξυλόσομπες και κάρβουνα. Εμπόριο Τζέκας. Με απίστευτα χαμηλές τιμές. Στο 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας, θέση γιατρώνες. Τηλέφωνο 6985-64-2071. Ουρανός και γη. Μορφές και χρώματα. Παράδοση και μνήμες του τόπου μας. Με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και τον άνθρωπο. 20 χρόνια όνειρο. 20 χρόνια δημιουργία. Ξύλων ΑΕ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε πάντα μαζί στη ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Και το θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον και αποτελεί ένα στοιχείο αντιπαράθεσης στην περιφερειακή μας πραγματικότητα, στον θεσμό δηλαδή της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, είναι η συμφωνία με το υπερταμείο το οποίο διαχειρίζει το κτίριο του έκτου δημοτικού σχολείου στην περιοχή Γάριτσα. Εκεί που σκέφτεται η Περιφερειακή Αρχή της κυρίας Ρόδης Καρατσαγκαροπούλου να φτιάξει ένα μουσείο το οποίο θα παρουσιάσει την πολιτιστική πραγματικότητα της Επτανήσου. Οι όροι της μίσθωσης με το υπερταμείο αποτελούν στοιχείο αντιπαράθεσης με την παράταξη του κυρίου Θόδωρου Γαλιατσάτου, κυρίως καταγγέλους αλλά και με ενστάσεις από τον Σπύρο Σπύρου. Πάμε να δούμε Θόδωρο Γαλιατσάτο και Ρόδη Καρατσαγκαροπούλου για αυτά τα οποία συζητήθηκαν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο που με δύο ψήφους διαφορά πέρασε η θέση της Περιφερειακής Αρχής. Αγριεύει η κόντρα μεταξύ της Περιφερειάρχη Ρόδης Κράτσα και του επικεφαλής της παράταξης Ανάσα για το Ιόνιο, Θεόδωρου Γαλιατσάτου, όσον αφορά στη συμφωνία της πρώτης με την ΕΤΑΔ για το έκτο δημοτικό Κέρκυρας. Σε επικοινωνία που είχε το ΣΤΑΡΤ με την κυρία Κράτσα, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η ένσταση του κυρίου Γαλιατσάτου με την ΕΤΑΔ και στο πλαίσιο μιας πραγματικότητας. Ότι η ΕΤΑΔ είναι μια θυγατρική του εταιρεία του υπερταμείου, το οποίο από το 2015 χαρακτηρίζει τη χώρα μας. Είναι μια πραγματικότητα. Όχι αρεστή, αλλά πραγματικότητα. Και η ΕΤΑ μπορεί να παραχωρήσει μόνο με ένα κέρδος. Όσο και αυτό το κέρδος να μην είναι αντίστοιχο με την αντικειμενική αξία του κτηρίου. Διότι το 1000 ευρώ το μήνα που είναι η απέτηση της ΕΤΑ δεν έχει να κάνει βέβαια σε τίποτα με την αξία που έχει το κτίριο αν βγει στην αγορά. Εμείς λοιπόν πιστέψαμε ότι αξίζει τον κόπο να σωθεί το κτίριο, διότι πολλές ευκαιρίες από στενόμυαλες ή από ύπουλες ενέργειες, διότι άλλο να είναι στενόμυαλη μια ενέργεια, να μην μπορεί κανείς να δει την πραγματική της αξία και να μένει στις λεπτομέρειες και στις μιζέριες, και άλλο να είναι και κακόβουλη. Διότι για μένα του κ. Γαλιατσάτου η αντίδραση είναι κακόβουλη, διότι ο ίδιος ξέρει ότι δεν μπορεί η ΕΤΑΔ να το δώσει διαφορετικά. Γι' αυτό και το 2017 που επιχείρησε να το πάρει το κτίριο περιφέρεια επαόριστον και δωρεάν,
σκόνταψε και δεν συνέχισε την επικοινωνία μαζί τους. Άρα, ξέρει ο κ. Γαλατσάτο, αν θέλουμε να πάρουμε το κτίριο, πώς πρέπει να το πάρουμε. Απλά δεν θέλει να γίνει κάτι, ίσως δεν υπάρχει τον νησιακό πολιτισμό και ίσως δεν δίνει και σημασία στο να διατηρηθεί ένα κτίριο μιας αξίας ιστορικής. Είναι κακόβουλη. Από την πλευρά του κύριος Γαλιατσάτος, μιλώντας έξω από τα δόντια, έκανε λόγο για Κερκόπορτα, που πρόκειται να ανοίξει η κυρία Κράτσα, κάνοντας συμφωνίες με την ΕΤΑΔ, εκφράζοντας φόβους ότι στο μέλλον μπορεί να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα. Ανήκει στον κερκυραϊκό λαό, διαχρονικά, έπρεπε να παραχωρηθεί χωρίς αντάλλαγμα στην περιφέρεια και επαόριστον, όπως έγινε στην περίπτωση της Βίλα Ρώσα και όπως έγινε στην περίπτωση των παλαιών δικαστηρίων. Η κυρία Κράτσα, δυστυχώς, προσπαθεί να δικαιολογηθεί και να κρυφτεί πίσω από ασάφειες και από δήθεν νομικής και δικαιολογίας. Λέει δηλαδή ότι ο νόμος υποχρεώνει την ΕΤΑΒ και την περιφέρεια να κάνουν τέτοιου είδους συμφωνίες. Δεν υπάρχει κανένας νόμος. Οι νόμοι που διέπουν την ΕΤΑΒ και το υπερταμείο έχουν γίνει μέχρι το 2016. Το 2017, για να ακούνε οι κροατές μας, το 2017 παραχωρήθηκε με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων χωρίς αντάλλαγμα, απευθείας ως ιδιοκτησιακό στοιχείο της περιφέρειας, το κτίριο των παλιών δικαστηρίων. Άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Αυτά που λέει η κυρία Κράτσα είναι δικαιολογίες που δεν στηρίζονται πουθενά και δυστυχώς μας βάζει στην ιδέα ότι η κυρία Κράτσα προσπαθεί με τέτοιου είδους συμφωνίες με την ΕΤΑΒ να ανοίξει παράθυρο για την πώληση του ΕΣ του Δημοτικού Σχολείου σε ιδιωτικά συμφέροντα, τώρα ή αργότερα. Περί αυτού πρόκειται. Είναι μια κερκόπορτα δηλαδή που ανοίγει η κυρία Κράτσα. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς διαμαρτυρηθήκαμε και ζητήσαμε να υπάρξει διαφορετική συμφωνία. Μας έκανε εντύπωση δε, για να κλείσω αυτό το θέμα, η στάση του κ. Σπύρου, ο οποίος ενώ στην αρχή είχε βγει δημόσια και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο είχε ζητήσει την αλλαγή της συμφωνίας μεταξύ της κ. Κράτσα και της ΕΤΑΔ, στο τέλος συμπαραδέχθηκε με την ίδια κυρία Κράτσα και για μια ακόμη φορά έδωσε την εντύπωση ότι δεν έχει τις δυνατότητες να αντιπαρατεθεί επί της ουσίας υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα του κερκυραϊκού λαού. Με μια κριτική θεώρηση ο κύριος Σπύρος Σπύρου και θα δούμε ένα ρεπορτάζ σχετικό, ο οποίος όμως απευθυνόμενος νοητά στον κύριο Θόδωρο Γαλιατσάτου του είπε κάτι πολύ απλό. Γιατί για 5 χρόνια στη δική σας θητεία δεν αξιοποιήσατε το κτίριο. Την δική του οπτική γωνία ανέλησε ο επικεφαλής της Νέα Ιόνιος Πολιτεία, Σπύρος Σπύρου, μετά και το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο που διεξήχθη στη Λευκάδα για το θέμα του 6ου Δημοτικού Σχολείου Γαρίτσας, εξηγώντας στην κάμερα του ΣΤΑΡΤ γιατί άλλαξε στάση και συμβιβάστηκε με την Περιφερειάρχη Ρόδη Κράτσα, ενώ απάντησε και στα όσα ανέφερε για τον ίδιο ο επικεφαλής της παράταξης Ανάσα για το Ιόνιο, Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, δεν σας κρύβω, μετά από έντονη αντιπαράθεση συμβιβάστηκα και εγώ με την άποψη ότι εξουσιοδοτήσαμε την Περιφερειάρχη να έρθει σε επικοινωνία ξανά με την ΕΤΑΒ για να ξεκινήσει το τίμημα, αφού δεν μπορεί να μειωθεί ή αν μπορέσει να επιτευχθεί μια μείωση από την ημερομηνία που θα μπορούσε να έχει αναστηλωθεί, τα 6 χρόνια δηλαδή που δίνεται η παραχώρηση, δηλαδή μετά από 6 χρόνια. Έχοντας την εμπειρία της Βίλα Ρώσα που εγώ την ενέταξα σε μελέτη για να προχωρήσει και 5 χρόνια του κυρίου Γαλιατσάτου δεν ευωδόθηκε να ολοκληρωθεί ή να προχωρήσει, τώρα βρίσκεται στο στάδιο να εγκατασταθούν οι εργολάβοι, όπως και τα παλιά δικαστήρια τα οποία τα διαπραγματεύτηκα και τα ζήτησα από το Υπουργείο Οικονομικών και Εσωτερικών τότε και στη συνέχεια τα ΙΠΕΔ με δωρεάν παραχώρηση για 10 χρόνια και στη συνέχεια με συμβολικό τιμήμα επί ΣΥΡΙΖΑ και της αιτίας του κυρίου Γαλιατσάτου επετέχθη να παραχωρηθεί τελείως στην περιφέρεια. Υπ' αυτόν τον όρο βέβαια, συγκρίνοντας τις δύο περιπτώσεις, ασφαλώς η παραχώρηση του 6ου Δημοτικού τη θεωρώ και επιμένω επαχθής και τεροβαρής. Αλλά στο δίλημα
το αφήνουμε και το εγκαταλείπουμε, όπως τόνισε και εγώ κάποια στιγμή, και δεν το θέλουμε, ή να το επισυμβάσουμε και να διεκδικήσουμε να βελτιωθούν οι όροι της παραχώρησης. Σε αυτή την κατεύθυνση απέκρινα και εγώ, αλλάζοντας την θετική, την στάση μου, την αρνητική καταρχάς, για να γίνει αυτό το κτίριο. Βέβαια, είδα σε ανακοινώσεις του κυρίου Γαϊατσάτου χαρακτηρισμούς, οι οποίοι θα, προς το πρόσωπό μου, επειδή άλλαξα στάση, ως μικροπρεπείς θα τις έλεγα και εμπαθείς. Κάτι που δεν συνάδει με τον ρόλο που έχει διαδραματίσει. Τώρα, αν δεν είχε την ίδια ευαισθησία για το έκτο δημοτικό ως μη Κερκυραίος και την ιστορία που έχει, προτιμώντας να καταρρεύσει ή να εγκαταληφθεί, αυτή είναι μια άλλη ιστορία που την κρίνει και η κοινωνία. Γιατί ανεδείχθη μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, και αυτή είναι μια πραγματικότητα δυστυχώς, ότι το ενιαίο ταμείο για 99 χρόνια που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ είναι μια τακτική σκληρή, η οποία ρευστοποιεί, νοικιάζει, εκβολεί ή κάνει άλλες δράσεις στην ακίνητη περιουσία του δημοσίου, προκειμένου να εξασφαλίσει έσοδα ως υποχρέωση προς το δημόσιο χρέος. Επομένως, η στάση μας, νομίζω, εν κατακλείδη ήταν λογική. Εξισορροτήσαμε, κλείνοντας την Περιφερειάρχη, να διαπραγματευτεί τον χρόνο έναρξης των υποχρεώσεων προς το έκτο δημοτικό, αμή τι άλλο να είναι ο χρόνος που θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο σχολικό αυτό κτίριο. Κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μάρας είναι μαζί μου. Να πάμε σε ένα σχολιασμό αυτού του θέματος. Άλλωστε, φαίνεται ότι είναι ένα θέμα που θα αποτελέσει τη στοιχείο μιας αντιπαράθεσης και το επόμενο διάστημα. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καλησπέρα σας. Καλό βράδυ στους φίλους και τις φίλες. Είναι ενδιαφέρον θέμα. Εγώ δεν κατάλαβα ποια είναι τελικά η θέση του κυρίου Σπύρου. Κύριο Σπύρου λέει ότι πρέπει να υπάρξει μια ακόμη περαιτέρω διαπραγμάτευση. Αφότου υπεγράφει σύμβαση πιν ΕΤΑ με τους συγκεκριμένους όρους, καταλάβαμε ότι δεν είναι συμφέρουσα, είναι μάλλον και τεροβαρής, και θα επαναδιαπραγματευτούμε. Mm-hmm. Ωραία, και γιατί το κάναμε από την αρχή. Δεν το κατάλαβα. Συμφωνώ μαζί σου. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Διαπραγματεύεται η κυρία Κράτσα αυτή τη συμφωνία. Τη φέρνει, μόλις αναλαμβάνει, χωρικός αντιπεριφερειάρχης στην Οικονομική Επιτροπή ο Ζορμπάς, χωρίς να ξέρει τίποτα. Το Περιφερειακό Η Οικονομική Συμβούλιο. Επιτροπή, ναι, χωρίς να έχει σε όλα. Στο πλην Περιφερειακό Συμβούλιο. Γκισγκίνη και Χαλικιά, ο οποίος αποκαλύπτει ότι για 25 χρόνια θα πληρώσουμε 300.000 ευρώ στην ΕΤΑΔ σε ένα κτίριο που είναι ετοιμόρροπο, μπορεί και να καταρρεύσει αύριο μεθαύριο. Κανείς δεν λέει να μη σωθεί το κτίριο υπέρ των συμφερόντων του Κερκυραϊκού και κατ' επέκταση του Επτανησιακού Λαού για το Μουσείο Ψηφιακής Ιστορίας ή Πολιτισμού. Αλλά μήπως μας πιάσανε κοροϊδά. Την ίδια στιγμή που εμείς από το δικό μας ΕΣΠΑ δίδουμε 12,5 εκατομμύρια ευρώ στην ΕΤΑΔ για να σωθεί το Αχίλιο και να μην καταρρεύσει. Είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Αλλά εγώ λέω κάτι το οποίο είπε ο Σπύρος Σπύρο και το οποίο έχει μια λογική βάση. Ωραία. Καλά τα λέει ο κύριος Χαλικιάς. Δίκιο έχει. Ο Γαλιατσάτος. Ο Χαλιατσάτος, λέω τον κύριο Χαλικιά, γιατί ο κύριος Χαλικιάς ήταν πολύ μετρημένος και είπε ότι δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν αξιοποιήθηκε. 5 ολόκληρα χρόνια θυμάστε τα ρεπορτάζ που κάναμε. Γιατί εκεί λέγανε παιδιά, το κτίριο πέφτει, είναι πώς το λένε, επικίνδυνο. Ωραία. Και ο συμψηφισμός ανάμεσα στις ευθύνες της προηγούμενης περιφερειακής αρχής και του τρόπου της διαπραγμάτευσης. Όχι. Κάτι άλλο λέω. Οδηγεί πουθενά. Κάτι άλλο λέω. Πουθενά δεν οδηγεί. Λέω λοιπόν, γιατί 5 ολόκληρα χρόνια η Περιφερειακή Αρχή Γαλιατσάτου, η οποία ήταν ασαφής το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ρωτούσαμε την κυρία Νικολέτα Πανδύ και λέγε, θα σας πω, δεν έχω ακριβή στοιχεία, θα σας πω. Δεν ήξερε. Ναι, μισό λεπτό. Ούτε τι γινόταν στο ιδιοκτησιακό θέμα. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Σήμερα έχουμε μία πρόταση από την Κράτσα. Και ποια είναι η πρόταση? Αυτή η Επτάνησος να απαντήσει, να έχει μία στέγη όπου θα εκφράζεται ενιαία αυτό που ονομάζουμε καθημάς Δύση. Δηλαδή η Επτανησιακή Ιστορία και Παράδοση. Είναι θετική πρόταση. Ποιος το αμφισβητεί? Όχι, μισό σε αυτό δεν έχει τοποθετηθεί. Το κόστος. Γαλιατσάτος. Δεν ξέρω τι λέει ο Γαλιατσάτος. Κύριο, εγώ ξέρω τι, μαζί μας. Τι λέει η κοινωνική. Εγώ κρίνω τον αρχηγό της αντιπολίτευσης. Ναι, στο στόχο του μουσείου, αλλά όχι με αυτούς τους όρους. Διότι την ίδια στιγμή θέλουμε ένα ακόμη ΕΣΠΑ, εκτός από αυτό που δώσαμε στο Αχίλιο από τα Ιόνια νησιά,
για να σώσουμε επομένως, και το κτίριο η όλη ιστορία του πρώην Δημοτικού Σχολείου. Έχει να κάνει με μια παρένεση επαναδιαπραγμάτευση. Αναμφίβολα γι' αυτό και την τελευταία στιγμή αλλά δεν είναι, θέλουν είναι να παραδεχθούν θετική τη λάθος διαπραγμάτευση και βάζουν μέσα στην απόφαση, σε αστεράκια, μια προσπάθεια νέας διαπραγμάτευσης προκειμένου να καθυστερήσουμε να δώσουμε και το τίμημα ανάλογα με την πορεία και εξέλιξη του έργου για την κατασκευή του μουσείου. Δηλαδή, ας καταλάβουν ότι το πρόβλημα δεν είναι να πούν κάναμε λάθος διαπραγμάτευση. Το ζήτημα είναι ευθέως να υποστηρίξουν τα συμφέροντα μάλιστα του κερκυραϊκού λαού χωρίς εκτόσεις με καμία ΕΤΑΔ. Ο Γιώργος Πενταλωτής είναι απόψη μαζί μας. Έχω μια συζήτηση για το κίνημα αλλαγής, τον Γιώργο Παπανδρέου κτλ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τον κύριο Κουρί. Ο κύριος Σωτήρης Κουρίς είναι αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα. Μίλησε σήμερα στην Σοφία Καρύδη και ανακοίνωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία την οποία παίρνει σχετικά με την αξιοποίηση του περίφημου Ινστιτούτου Ελέας της Κέρκυρας και εκείνων των θεμάτων που είχαν να κάνουν με τον ελαιοκομικό τομέα και την εκπαίδευση στην Κέρκυρα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, πραγματικά. Το ζήτημα της επαναλειτουργίας του Ινστιτούτου Ελέας έφερε με επερώτησή της Λαϊκής Συσπήρωσης στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων που διεξήχθη στη Λευκάδα στις 16 και 17 Οκτωβρίου. Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της επερώτησης, το Ινστιτούτο Ελέας ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το 1958 και ήταν δημόσια υπηρεσία που υπαγόταν απευθείας στο Υπουργείο Γεωργίας. Σκόπη του Ινστιτούτου ήταν η μελέτη και η έρευνα για την τεχνική καλλιέργεια της ελιάς, για θέματα φυτοπροστασίας απέναντι σε εχθρούς όπως ο δάκος, το λεκάνιο κλπ, στις διάφορες ασθένειες της ελιάς, κυκλοκόνιο, λιοσπόριο κλπ, και πιθανή τρόπη βελτίωσης των μεθόδων αντιμετώπισης των ασθενειών αυτών. Για την τεχνολογία του λαδιού, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος. Το ΣΤΑΡΤ επικοινώνησε με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου Σωτήρη Κουρή, ο οποίος μας εξήγησε τι πρόκειται να γίνει με το Ινστιτούτο Ελέας και όχι μόνο. Για την Κέρκυρα, αφού είχαμε το Ινστιτούτο Ελέας στην Κέρκυρα, να ιδρυθεί η ΕΚ Ελεκομείας και Φυτικής Παραγωγής στην Κέρκυρα, αξιοποιώντας και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και τα υπάρχοντα μηχανήματα. Και αυτό ήδη έχει πάρει απόφαση το Εργό Δήμητρα να μας στηρίξει με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και περιμένουμε από το Υπουργείο στην επόμενη φάση που θα εξαγγείλει την ίδρυση των επόμενων δημόσιων ΙΕΚ για την πρωτογενή τομέα να είναι και αυτό μέσα και το ΙΕΚ Τυροκομείας και Ζωικής Παραγωγής που έχουμε ζητήσει για την Κεφαλονιά. Ήδη βέβαια έχουμε ζητήσει εμείς για την περιουσία του Ελγό Δήμητρα, του Υπουργείου δηλαδή, το οποίο περιλαμβάνεται και το Ινστιτούτο Ελέας, είναι πολύ μεγάλη και εξήγησα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ποια είναι η όλη περιουσία και εμείς την έχουμε ζητήσει. Κάνουμε τώρα μία μελέτη διαχείρισης που μας ζητήθηκε από το Υπουργείο, τι θα το κάνουμε, πώς θα το αξιοποιήσουμε κλπ. Και άμεσα πιστεύουμε μέχρι την αρχή του χρόνου να την έχουμε στείλει για να συμπληρώσουμε τον φάκελο ούτως ώστε να μας μεταβιβαστεί όλη η περιουσία. Είναι αρκετή μεγάλη περιουσία, έχει στη Γαρίτσα, έχει δίπλα από τα δικαστήρια, υπάρχει ένα ακίνητο, υπάρχουν και πολλές οικοπαιδικές εγκαταστάσεις, πολλά οικόπεδα μαζί με εγκαταστάσεις σε διάφορα μέρη της Κέρκυρας. Όλα αυτά τα έχουμε ζητήσει και πιστεύουμε ότι έχει την πρόθεση το Υπουργείο να μας τα παραχωρήσει. Τώρα το Ινστιτούτο Ελέας όμως δεν θέλει κάποια συντήρηση. Το κτίριο είναι αρκετό καιρό παραμελημένο. Όλα όσα θα πάρουμε, μα γι' αυτό ακριβώς μας ζητάει το Υπουργείο τι θα τα κάνουμε δηλαδή, και πώς θα τα αξιοποιήσουμε. Όλα όσα θα πάρουμε θα τα αξιοποιήσουμε και θα τα ανακαινήσουμε, θα τα συντηρήσουμε και θα τα φτιάξουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας άλλωστε. Άλλωστε έχουμε τη δυνατότητα μέσω του επόμενου ΕΣΠΑ 21-27 να κάνουμε αυτή την πρόταση αφού θα μας το παραχωρήσει ο Ελγό Δήμητρα και το Υπουργείο όλα αυτά να τα αξιοποιήσουμε, να τα φτιάξουμε, να τα αξιοποιήσουμε, να συντηρήσουμε τον εξοπλισμό, να πάρουμε καινούριο εξοπλισμό ούτως ώστε να είναι έτοιμοι να λειτουργήσουν. Θέλουμε να δώσουμε
στον πρωτογενή τομέα να ξαναδώσουμε την εκπαίδευση, ιδιαίτερα για την λευκομία στην Κέρκυρα, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το τομέα της εκπαίδευσης. Είναι πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Πολύ ενδιαφέρουσα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητα και την ασφάλεια κτηρίων στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Το θέμα το είδαμε τις προηγούμενες μέρες με την ένταση των καιρικών φαινομένων. Πρόκειται για κτίρια τα οποία έχουν ανάγκες επισκευών. Μη συντηρούμενα όμως, υπάρχει θέμα στατικότητας σε κάποια από αυτά, όχι φυσικά στο σύνολό τους. Αναζητήσαμε τον Αντιδήμαρχο της Πολοδομίας του Δήμου Κερκυραίων και Διαποντίων, τον κύριο Κατέχη, έχει μιλήσει στη Σοφία Χαρίδη. Μετά και την τελευταία κακοκαιρία με έντονα καιρικά φαινόμενα και κυρίαρχο τους ισχυρούς ανέμους, είχε ως αποτέλεσμα κάποια αρκετά παλιά κτίρια, όπως αυτό στην Αγία Σοφία, να υποστούν περαιτέρω φθορές και να πέσουν στο δρόμο δομικά υλικά όπως σοβάδες και πέτρες. Οι διαμαρτυρίες των πολιτών και η έκταση που πήραν τα γεγονότα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενεργοποίησαν τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, η οποία προχώρησε στις σχετικές διαδικασίες. Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Κατέχης μίλησε σχετικά στην κάμερα του Start. Η γεγονός είναι ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και ειδικά φάνηκε φέτος με τις πλημμύρες και με τους ανέμους. Όλη η παλιά πόλη παρουσιάζει πρόβλημα όσον αφορά από χρόνια φθορά, η οποία δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις. Όλα τα ιδιωτικά κτίρια την ευθύνη την έχουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που οφείλουν να προβούν σε ενέργειες πριν ακόμα αρχίσουν και καταραίουν. Η πόλη μας είναι πολύ δύσκολη γιατί έχει πολύ παλιά κτίρια. Λοιπόν, εμείς όπου παρουσιάζεται πρόβλημα αναλαμβάνουμε τα μέτρα που είναι απαραίτητα, στέλνονται οι υπάλληλοι της πολεοδομίας και κάνουν έλεγχο, ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες για την επικινδυνότητά τους και την άμεση αποκατάσταση. Όσα κτίρια είναι δημοτικά ή ιδιωτικά, δημοτικά κτίρια ή του κράτους, είναι άλλη διαδικασία, ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες που τους ανήκουν τα ακίνητα αυτά. Τώρα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών, τι γίνεται? Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, εμείς του δίνουμε ένα περιθώριο γύρω σε 30 μέρες. Λοιπόν, εμείς βέβαια, αν υπάρχει φόβος και κίνδυνος, τοποθετούμε μια προσωρινή κορδέλα για ασφάλεια των κατοίκων, ενημερώνονται και μετά η υπόθεση τραβάει το δρόμο του, που είναι μια διαδικασία η οποία, εάν δεν συμμορφωθούν και δεν πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις, ειδοποιείται και ο εισαγγελέας ακόμη. Τώρα, σε αδυναμία να μην έχουν τα χρήματα να προχωρήσουν ώστε να αποκατασταθεί το κτίριο, τι γίνεται εκεί? Σε αυτή την περίπτωση στέλνεται στην αποκεντρωμένη. Η αποκεντρωμένη, μετά από τις ενέργειες οι δικές μας, η αποκεντρωμένη το θέλει στις τεχνικές υπηρεσίες και οι τεχνικές υπηρεσίες είναι υπεύθυνες να ορίσουν κάποιον εργολάβο έτσι ώστε να λάβουν τα μέτρα ασφαλείας τουλάχιστον πριν από κάθε κατάρρευση. Κλείνοντας, ο κύριος Κατέχης μας ενημέρωσε ότι για κάποια συγκεκριμένα κτίρια το κλιμάκιο της πολεοδομίας ενημέρωσε τους ιδιοκτήτες των σπιτιών για την υψηλή επικινδυνότητα των ιδιοκτησιών τους. Κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα με τα σκουπίδια στην Νότια Κέρκυρα είναι μεγάλο. Θυμίζει τις δύσκολες μέρες πριν από 3 και 4 χρόνια. Σήμερα έχουμε μια νέα ανακοίνωση από τον Νίκο Γκούση, τον επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, με ένα κατηγορό για την Δημοτική Αρχή. Και νέα απάντηση από πλευράς του επικεφαλής της παράταξης Δημοκρατική Συνεργασία για τον Νότο Νίκου Γκούση στον Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας κύριο Λέση όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Με νέα ανακοίνωση που εξέδωσε η Δημοσύν θέτει σειρά ερωτημάτων προς τον Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας όσον αφορά το σταθμό μεταφόρτωσης καθώς και τις απευθείας αναθέσεις. Η νέα ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρει νέα δεδομένα στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας όπου ο Δήμαρχος παραδέχεται ανικανότητα να διοικήσει το Δήμο, αφού ένα δεκαπενθήμερο πλέον δηλώνει δημόσια ότι δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα του τόπου παρόλες τις απεριόριστες υπερεξουσίες που έχει από τον νόμο. Και συνεχίζει. Σαφώς δεν θα απαντήσουμε ξανά στις ανακατεμένες με ψέματα ανούσιες λεπτομέρειες που αναφέρονται στη νέα δήλωση Δημάρχου. Εξάλλου, σε προηγούμενη ανακοίνωση, αλλά και σε δημόσιες παρεμβάσεις μας, έχουμε δώσει αναλυτικές εξηγήσεις για τις σε όλες καταγγελίες. Όμως,
δοθεί τη ευκαιρία, επαναλαμβάνουμε ότι δεν θα παραβλέψουμε την υποχρέωσή μας να ασκούμε δημοτικό έλεγχο επειδή κάποιοι έτσι θα βολευόντουσαν. Σε ό,τι κυρίως ενδιαφέρει τους δημότες, δηλαδή την ουσία του θέματος, για πρώτη φορά παραθέτουμε και πράγματι καθυστερήσαμε τα πλήρη και αναμφισβήτητα γεγονότα. Θέτουμε επίσης κέρια ερωτήματα για τα οποία καλούμε τον Δήμαρχο να απαντήσει. Πρώτον, σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Επί 2 χρόνια η Δημοτική Αρχή δεν έκανε καμία ουσιαστική ενέργεια για την κατασκευή ΣΜΑ όπως όφιλε και είχε υποσχεθεί. Μάλιστα, το πρώτο μικρό βήμα έγινε μόλις πριν 12 ημέρες, όταν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση νοικίασης κατάλληλου χώρου. Προφανώς όμως μένουν πολλά και χρονοβόρα βήματα ακόμα. Εύλογα τίθεται το πρώτο ερώτημα. Ποια η σκοπιμότητα της καθυστέρησης κατά τουλάχιστον ένα χρόνο. Δεύτερον, απευθείας αναθέσεις. Σε ό,τι αφορά τη μεταφορά απορριμμάτων, είναι γνωστό ότι όσο δεν υπάρχει σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων, δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες με κατεπίγουσα ανάγκη για απευθείας αναθέσεις. Όμως είναι επίσης γνωστό ότι οι απευθείας αναθέσεις, και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγάλα ποσά, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, επιδέχονται σκληρή πολιτική κριτική για συνθήκες αδιαφάνειας με την όποια σημασία της έννοιας. Η Δημοτική Αρχή είχε τη δυνατότητα και τον χρόνο ώστε να μεταφέρει τα απορρίμματα νόμιμα με ανοιχτό διαγωνισμό, είτε από κοινού με τους άλλους δήμους της Κέρκυρας, είτε μόνη κατασκευάζοντας έγκαιρα ΣΜΑ. Αλλά δεν το έκανε. Τίθεται λοιπόν το νέο ερώτημα. Γιατί η Δημοτική Αρχή δημιουργεί τεχνικές συνθήκες για απευθείας αναθέσεις? Και όχι μόνο για τη μεταφορά των απορριμμάτων, αλλά και για την αποκομιδή. Όταν παραδείγματος χάρη στον προϋπολογισμό του 2021, όπως και του 2020, κατατμήθηκε το διαθέσιμο ποσό των περίπου 75.000 ευρώ στα 3 έναν δημοτική ενότητα, ώστε εν τέλει να γίνουν 3 απευθείας αναθέσεις αποκομιδής στον ίδιο εργολάβο, ενώ αν το ποσό είχε εγγραφεί ως ενιαίο, θα έπρεπε εκ του νόμου να γίνει ανοιχτός διαγωνισμός. Επομένως, τίθεται και εύλογα ερωτήματα που αφορούν στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Τέλος, σας απαντήσει ο Δήμαρχος πού πάνε τα σκουπίδια που μαζεύονται με απορριμματοφόρα τις 20 τελευταίες ημέρες, αφού ούτε μεταφορά εκτός Κέρκυρας γίνεται, ούτε νόμιμος αποδέκτης εντός του νησιού υπάρχει. Κρίσιμα ερωτήματα, κυρίες και κύριοι. Το ΣΤΑΡΤ έχει απευθύνει στη Δημοτική Αρχή και φυσικά πρέπει να πω ότι περιμένουμε την απάντησή της. Είναι μεγάλα ερωτήματα, θεμελιώδη ίσως από ένα σημείο και μετά, και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και για τη δημόσια υγεία. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας, της τοπικής ειδησιογραφίας και της σχετικής. Πάμε στην πρόγνωση του καιρού και στο διάλειμμα και θα ακολουθήσει η ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Να επαναλάβω ότι απόψε το βράδυ θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον Γιώργο Πεταλωτή, τον πρώην Υπουργό, ο οποίος ήταν σήμερα παρόν σε μια ομιλία υποστηριχτών της υποψηφιότητας του Γιώργου Παπανδρέου. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από νωρίς το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Τη νύχτα αναμένεται να εξασθενήσουν. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και πιθανώς της Δυτικής Θερεάς, κυρίως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες δευθύνσεις 5 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, που το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Ανδρικά και γυναικεία, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με 2 καταστήματα, Μαντζάρου 26 και Πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Θέλετε χειροποίητο σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, πολυμάρκετ. Θέλετε παιδικό δωμάτιο, κουζίνα, έπιπλα κήπου, πολυμάρκετ. Ή μήπως λευκά είδη διακοσμητικά? Μη χάνετε το χρόνο σας ψάχνοντας δεξιά και αριστερά. Ελάτε στο πολυμάρκετ. Από το 2000.